Ως ΚΚΕ θέλουμε να καταγγείλουμε την εξαιρετικά βίαιη και απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων της κρατικής καταστολής απέναντι στους απεργούς εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης στην πορεία που κάνανε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στο νατοϊκό πλοίο το οποίο ήταν γεμάτο με υλικό πολέμου για να μεταφερθεί στην Ανατολική Ευρώπη. Με κάθε τρόπο η κυβέρνηση δίνει τα διαπιστευτήριά της στους Αμερικανονατοϊκούς συμπεριαλιστές. Με κάθε τρόπο θέλει να επιβεβαιώσει την αταλάντευτη στάση της για εμπλοκή όλο και πιο βαθιά σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Συνέλαβαν 8 διαδηλωτές, εκ των οποίων είναι 2 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο ένας τραυματίας, ένα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με παρέμβασή του στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Και πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα στην άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και των 8. Με τη στάση αυτή η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να σπέρνει ανέμους και να θερίζει θύελες. Γιατί θα δοθεί η απάντηση στην κρατική καταστολή και τρομοκρατία. Και αυτή η απάντηση θα είναι η λαϊκή καταδίκη και η κλιμάκωση της λαϊκής πάλης. Ερχόμενη στη σημερινή συζήτηση για το ζήτημα του πορίσματος για τη Θράκη. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα στη Θράκη. Ποιος φταίει με αυτή την εικόνα την οποία παρουσιάζεται της εγκατάλειψης, της φτώχειας, της υποβάθμισης. Φταίει κανείς. Δεν φταίνε οι κυβερνήσεις που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα κυβέρνησαν. Γιατί μην μου πείτε ότι φταίει το κακό το ριζικό τους. Άρα λοιπόν φταίνει οι κυβερνήσεις που μέχρι τώρα κυβέρνησαν. Ως πρώτοι υπεύθυνοι. Και τώρα το ίδιο το πολιτικό προσωπικό έρχεται να πει ότι θα σας σώσουμε. Εμείς που ευθυνόμαστε για την κατάσταση που έχουμε δημιουργήσει στη Θράκη. Και αλήθεια, η Θράκη είναι και μια ιδιομορφία. Αντίστοιχη εικόνα εγκατάλειψης, εξαθλίωσης, περιθωριοποίηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και νεολαίας δεν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακόμη και σε περιοχές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για δέστε τις περιοχές του Αιγαίου, όπου εκεί ο τουρισμός κάθε μέρα, κάθε χρόνο σπάει και νέα ρεκόρ. Ποια είναι η κατάσταση που βιώνει οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού. Αλλά είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Με την εντατικοποίηση της εργασίας, χωρίς ωράρια εργασία, χωρίς ρεπό, στιβαγμένη στις αποθήκες. Εκεί λοιπόν τι είναι. Καλώς καμωμένα τα πράγματα εκεί. Καλώς καμωμένα βεβαίως για τους κεφαλαιοκράτες. Και μάλιστα παρουσιάζεται το πόρισμά σας δίνοντας του μαγικές ιδιότητες, θριαμβολογίες. Ότι θα λυθούν όλα ξαφνικά, ως διαμαγείας. Βρήκατε ξαφνικά λοιπόν το μαγικό τρόπο που θα λύσει τα προβλήματα της Θράκης. Να σας θυμίσω ότι αντίστοιχες θριαμβολογίες είχαν γίνει 30 ακριβώς χρόνια πριν με το πόρισμα Τσουδερού. Ίδιες ακριβώς θριαμβολογίες. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Τι έγινε? Αυτό που έγινε τεράστιες, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους για να αφήσουν κουφάρια επιχειρήσεων στη Θράκη. Αυτό έγινε. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα. Εμείς λέμε ότι όποια ανάπτυξη υπάρχει και όποιος σχεδιασμός είναι ενταγμένος στο πόρισμά σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συγκεκριμενοποίηση των σημερινών απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια θωράκης της κερδοφορίας τους και μάλιστα σε μια περιοχή όπου αποτελεί προγεφύρωμα των σχεδιασμών της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας.
Αυτό είναι το δίπολο πάνω στο οποίο κινείται το πλαίσιο σας. Πώς δηλαδή θα διασφαλίσετε την κερδοφορία και πώς από την άλλη τη μεριά θα αξιοποιήσετε τη θέση αυτή για γεωστρατηγική αναβάθμιση άρχουσας τάξης της χώρας. Και μάλιστα κλείνεται σε όλες τις πτώσεις. Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής, μέρα 25, βιώσιμη λέει ανάπτυξη. Ανάπτυξη με ευημερία. Μα είστε στα καλά σας. Μπορεί στον καπιταλισμό να υπάρξει ανάπτυξη με λαϊκή ευημερία? Πότε έγινε? Για να γίνει τώρα. Σε συνθήκες μάλιστα που οι κεφαλαιοκράτες απαιτούν πολύ σφοδρούς εργαζόμενους. Εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Χωρίς συγκροτημένα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Για να μπορέσουν τι? Να αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης. Τη στιγμή που συσσωρεύεται και συγκεντρώνεται η οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι έμποροι, το μόνο που να κάνουν να συσσωρεύουν χρέη στις πλάτες τους. Τη στιγμή που συγκεντρώνεται τη γη και της αλλάζεται χρήση. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επενδυτικών σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων. Οι βιοπαλαιστές αγρότες πώς μπορούν να τα φέρουν βόλτα? Στην περιοχή της Θράκης, οι κτηνοτρόφοι, οι καπνοπαραγωγοί. Μουσουλμάνοι, Έλληνες, το θρήσκευμα. Πώς αυτοί θα μπορέσουν να επιβιώσουν όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, το οποίο καθημερινά αυξάνεται και από την άλλη μεριά, όταν θέλουν να τους πάρουν την παραγωγή για ένα κομμάτι ψωμί? Και αλήθεια, μπορούμε να καλλιεργούμε αυταπάτες ότι μια αγροκτηνοτροφική σχολή θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, θα αποτρέψει αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων? Κάθε άλλο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε συνθήκες κοινωνικοποίησης της γης και των μέσων παραγωγής. Τότε θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο και η εκπαίδευση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και συνολικά του λαού. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, αυτό το οποίο θα έρθει ως αποτέλεσμα του πορίσματος αυτού και στην περιοχή της Θράκης πολύ περισσότερο, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια βελτίωση της θέσης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, αύξηση της ανισομετρίας, ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ανισομετρίας και σε περιοχές και σε κλάδους της οικονομίας, μια ανάπτυξη η οποία θα είναι άδικη για το λαό, βίαιη και βέβαια και αβέβαιη, γιατί θα προετοιμάζει τη νέα καπιταλιστική κρίση. Πολύ δε περισσότερο που ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι της σημασίας που δίνεται στη Θράκη. Αυτό που λέει κάποιοι ομιλητές, ότι όροι ασφαλείας, λέει, επιβάλλουν ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη Θράκη. Δηλαδή, για να απαντήσουμε στον αναθεωρητισμό. Ποιανού αναθεωρητισμό? Μόνο η Τουρκία κάνει αναθεωρητισμό. Οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τι κάνουνε? Δεν αλλάζουν σύνορα, δεν είναι αυτός αναθεωρητισμός? Ποιος άλλαξε τα σύνορα στη Γιουγκοσλαβία? Από μόνα τους άλλαξαν? Ή και σε άλλες περιοχές? Και ποιος αυτόν τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας τον τρέφει? Η στάση για των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, που δίνει τροφή στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και βάλατε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και τι λέτε? Θα υπάρξει ασφάλεια, λέει, στην περιοχή, επειδή θα γίνει ένα απέραντο, η Αλεξανδρούπολη τουλάχιστον, μια απέραντη βάση, ορμητήριο των Αμερικάνων ατοϊκών υπεριαλιστών, που ξεφορτώνουν δεκάδες καράβια, αμερικάνικα και ανατοϊκά, για να στείλουν δυνάμεις νατοϊκές στην Ανατολική Ευρώπη. Και θα μας διασφαλίσει αυτό? Θα φροντίσει την ασφάλεια της χώρας η νέα αμερικάνικη βάση τεραστίων διαστάσεων, η Σούδα στη Βόρειο Ελλάδα, όπως έχει αποκαλυφθεί? Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Πείστε το πράγμα. Και ποιος καλλιεργείται τις αυταπάτες, όταν την ίδια στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι περιοχές που αποτελούν ορμητήριο των υπεραλιστικών σχεδιασμών και ταυτόχρονα μετατρέπονται και σε μαγνήτη αντιπίνων. Ένας τεράστιος στόχος είναι πάνω από την Αλεξανδρούπολη για τα αντίπεινα της άλλης πλευράς. Και μάλιστα σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών, των υπεριαλιστικών, θα μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί το λαό και προστασία? Αντίθετα, τα σύννεφα και μαζεύονται τα μαύρα σύννεφα και συσσωρεύονται όλο και περισσότερο πάνω από τους λαούς και το λαό της περιοχής.
Και όχι μόνο δεν θα το διασφαλίσει η παρουσία των Αμερικάνων, αντίθετα αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίηση της περιοχής, ούτε η μετατροπή του σε ενεργειακό κόμβο μπορεί να απαντήσει στην ενεργειακή φτώχεια, ούτε η δημιουργία ενός κέντρου, λέει, παραγωγής υδρογόνου. Αν είναι δυνατόν με τέτοιους τρόπους να μπορούμε να απαντήσουμε στη σημερινά σύνθετα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι λαοί. Εμείς το λέμε λοιπόν καθαρά. Μετατρέπεται την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη σε στραβοδόμια ανταγωνισμών, ορμητήριο των υπερελιστικών σχεδιασμών αλλά και μαγνήτη αντιπίνων. Παίζεται με τη φωτιά. Μία μόνο πρέπει να είναι η απάντηση και ο λαός της Θράκης και συνολικά του ελληνικού λαού. Η αποτροπή με κάθε τρόπο των δυσμενών αυτών εξελίξεων, η άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς και το κλείσιμο όλων των βάσεων, συνδυασμένη με την πάλη για την ανακούφιση από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει στα πλαίσια ευρύτερης ανατροπής, η οποία είναι σήμερα απαραίτητη. Και σε αυτό το δρόμο βαδίσανε, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, δεκάδες χιλιάδες απεργοί σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.